Τηλεφωνικός τώρα μαζί μας ο πρόεδρος της ΠΑΣΙΚΙΣ, ο Τήρης Κούμας. Να δούμε τι έγινε σε συνάντηση που είχαν οι κυβερνητικοί γιατροί με το Υπουργείο Υγείας για το θέμα της εντατικής. Καλησπέρα σας, κύριε Κούμα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τα έχετε βρει με το Υπουργείο? Δεν μπορούμε να πούμε απόλυτα ότι τα έχουμε βρει. Απλώς αυτό που έχει συμβεί είναι ότι μετά από τηλεφώνημα που δέχτηκα από τον Υπουργό Υγείας κατά το μεσημέρι, ορίστηκε συνάντηση υπό τη Γενική Διευθύντρια το απόγευμα. Η συνάντηση έγινε υπό τη Γενική Διευθύντρια. Τέθηκαν κάτω τρία πιθανά σενάρια επίλυσης του σοβαρότατου προβλήματος στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου. Και το θέμα είναι η στελέχωση της εντατικής του Νοσοκομείου Λευκωσίας. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι αυτή η πρόσκληση η οποία δεν έγινε αρχικώς αποδεχτή προς τους γιατρούς που εκπαιδεύτηκαν να στελεχώσουν το τμήμα, σωστά? Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Δεν είναι λεπτομέρεια αυτή, είναι η ουσία, κύριε Κούμα. Η ουσία, ναι, είναι η υποστελέχωση. Ναι. Τώρα, ποιες λύσεις έχουν τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου, να μας επιτρέψετε, αύριο όταν θα έχουμε αποτελέσματα, θα ανακοινώσουμε. Ποιο είναι το αγκάθι στο διάλογο? Το αγκάθι στο διάλογο, νομίζω είναι η μη έγκαιρη αντίληψη από το Υπουργείο, και η πρόσκληση ώστε από τον Οκτώβριο που αναδείχθηκε το θέμα να μπούμε στο διάλογο ως έπρεπε. Ήρθαμε στο σημείο τώρα να προτρέχουμε να προλάβουμε τις ανέσεις μητώσεις στην υγεία των ασθενών. Ναι, επειδή δεν είμαι γιατρός, δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό, κύριε Κούμα. Κάποιοι εκπαιδεύτηκαν για να πάνε στην εντατική. Καλούνται από το Υπουργείο να καλύψουν τις ανάγκες. Λένε όχι. Μπαίνατε σε ένα διάλογο. Τι πρέπει να συζητήσετε, τι είναι αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσει? Γιατί θέλετε χρόνο, ας πούμε. Ναι, ήδη γίνεται λάθος αναφορά. Ναι. Οι γιατροί ως εξειδίκευση, ναι, πήγαν και εκπαιδεύτηκαν στην εντατική. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να συνεχίζουν στην εντατική. Αλλά αντίθεται έτσι το θέμα. Αν ήταν σωστά οργανωμένο το Υπουργείο και γνώριζε τις ανάγκες του, ναι, θα τους πρότεινε να μείνουν στην εντατική. Έχετε θέσει όρους λοιπόν? Έχετε θέσει όρους? Δεν έχουμε θέσει καθόλου όρους. Γιατί να θέσουμε όρους? Το πράγμα είναι απλό. Πρέπει να εξευρεθούν γιατροί. Το Υπουργείο το εγνώριζε εδώ και τρεις μήνες. Ενώ τους καλούσαμε να προσέλθουν σε διάλογο ώστε να εξεύρουμε λύση. Αμοιβαία για όλους, με απότερο στο καλό των ασθενών. Αυτό δεν έγινε. Το Υπουργείο διαβεβαίωνε, δήλωνε ότι όλα θα λυθούν. Δεν υπάρχει. Άρα θα βρεθείτε ξανά αύριο? Αναμένουμε κάποιες απαντήσεις, ναι. Θα βρεθούμε αύριο ώστε να ανακοινώσουμε την οποιαδήποτε λύση που θα αποφασιστεί για να μειωθεί ο κίνδυνος προς τους ασθενείς. Αλλά να προσπαθήσουμε και οι εναπομείναντες γιατροί να αντέξουν. Γιατί πρέπει να γίνει απόλυτα αντιληπτό ότι έχουν μείνει 4 εντατικολόγοι. Είναι γνωστό αυτό. Ωραία, θα περιμένουμε να δούμε τι θα βγει και από την αυριανή συζήτηση που θα έχετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ να έχετε.